Η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί εδώ και τώρα να δημιουργήσει ένα πακέτο εργαλείων ώστε να είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι στο μέλλον δεν θα υπάρξει μια υπαναχώρηση. Αυτό σημαίνει ότι θα προσπαθήσουμε να έχουμε μηχανισμούς αυτόματα διορθωτικούς. Δηλαδή, εάν πραγματικά δεν συνεχιστεί η διαδικασία ιδιωτικοποίηση, τότε αυτόματα θα υπάρχει μια αντίδραση όσον αφορά τα προβλήματα και θα πρέπει να υπάρχει ένας περιορισμός ή να κοπούν αντίστοιχα κονδύλια από αλλού. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει μια πολύ αυστηρή πειθαρχία όσον αφορά τον προϋπολογισμό, αλλά όσον αφορά και το monitoring. Και αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει και μια αντίστοιχη ομάδα η οποία θα το παρακολουθεί και θα είμαστε απόλυτοι σίγουροι ότι θα δοθούν τα κονδύλια καταρχάς το 2013 και το οποίο θα έχει άμεση σχέση με τα σημεία αναφοράς τα οποία θα γίνουν αποδεκτά και θα επικυρωθούν.